Τον πολιούχο της Αγιοχαράλαμπο γιόρτασε με κάθε επισημότητα και φέτος η Πρέβεζα. Οι εκδηλώσεις του πανηγυρικού εορτασμού ξεκίνησαν το απόγευμα της Παρασκευής, όπου εψάλλει ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, στον οποίο χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθεος και κορυφώθηκαν το πρωί του Σαββάτου με τη Θεία Λειτουργία, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλου και στην οποία συλλειτούργησαν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθεος και Νικοπόλεος και Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος. Δεν ψάξουμε τίμια και ειλικρινά, χωρίς ιδεολειψίες και ιδεολογίες, χωρίς φιλοσοφίες, άκρα του λογικισμού και φλιαρίες, όπως λέει η ταπεινότητά μου, δεν πρόκειται ποτέ να προσεγγίσουμε τον Θεό δημιουργό μας. Και έτσι θα είμαστε η συνέχεια πίνους του Προμηθέως, του Δεσμότη, να πάμε στην τραγωδία του Εσχύλου. Αυτός είναι ο σημερινός Έλληνας. Ένας Προμηθέας, ένας Δεσμότης που κατατρώγεται όλη την ημέρα για όλα τα πράγματα και ούτε τη νύχτα μπορεί να ηρεμήσει. Γι' αυτό ψάχνει να βρει διασκεδάσεις, να βρει γεγονότα που νομίζει ότι θα του απαλύνουν την πορεία του. Θα του δώσουν χαρά στην καρδιά του, στον εσωτερικό του κόσμο. Και αν δι' αυτού βυθίζεται έτσι περισσότερο και εκεί στον Προμηθέα Δεσμότη, τι έχουμε, τι λέει ο Εσχύλος, ο Μέγας αυτός τραγωδός, που τον ξέρουν οι πάντες αναποινικουμένοι, παρεκτός των Ελλήνων στην πλειοψηφία. Κατεβαίνει ο Ερμής και του λέγει, μην περιμένεις να απαλλαγείς από αυτούς τους πόνους, από αυτή τη βάσανο που έχεις κάθε μέρα. Εάν ο Θεός δεν μιλεί περί Θεών ο Εσχύλος, όπως και όλοι οι σοφοί μας οι μεγάλοι, και αν δεν κατεβεί εκείνος να σε απαλλάξει, και όχι μόνο εσένα, αλλά να κατέβει και στα σκοτεινά του άδου διαμερίσματα και να απαλλάξει τους απαιώνους φυλακισμένους. Ποιος είναι αυτός? Ο Σαρκωθής, Υιός και Λόγος του Θεού. Αμέσως μετά ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας στον πεζόδρομο της αγοράς και στην παραλία, με τη φιλαρμονική Ορφέας να προπορεύεται, ενώ παρά τις κακές καιρικές συνθήκες, το παρόν έδωσαν πλήθος κόσμου και οι βουλευτικές, πολιτικές, αστυνομικές και στρατιωτικές αρχές του νομού Πρέβεζας. Thank you.
Στη συνέχεια, η Δημοτική Αρχή παρέθεσε δεξίωση στον πολυχώρο της Δημοτικής Αγοράς, όπου ο Δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαΐλης καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και στο σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην προσφορά του Αγίου Χαραλάμπους. Η Πρέβεζα σήμερα τιμά τη μνήμη του πολιούχου της Αγίου Χαραλάμπου. Τιμά το μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, Άγιο Χαράλαμπο, ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση την απάλλαξε από τη φοβερή αυτή του Δημού του 1854. Ο Άγιος Χαράλαμπος γεννήθηκε στα τέλη του πρώτου αιώνα και μαρτύρησε για την πίστη του σε ηλικία 113 ετών. Ήταν φωτεινό πρόσωπο που αυτομορούσε η τέλεια χαρά. Ειρηνικός, γαλήνιος και με χαρούμενη διάθεση ακόμα και κατά την ώρα των φυστών βασανιστήριων που υπέστη. Στο διάβα της ζωής του έκανε πολλά θαύματα, προσφέροντας απλόχερα την αγάπη στον συνάνθρωπο, πάντα στο πνεύμα της χριστιανικής αγάπης. Καταδεικνύοντας έτσι και υποδεικνύοντας τη στάση και τον τρόπο ζωής που θα πρέπει ο καθένας μας να ακολουθεί. Κυρίες και κύριοι, σήμερα διανύουμε μια δύσκολη περίοδο. Οι μέρες που ζούμε είναι πολύ δύσκολες, που είναι αποτέλεσμα της πιο βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης των τελευταίων χρόνων που μας στήριζε τη χώρα μας. Μια κρίση που φυσικά δεν ήρθε από μόνη, ούτε από τον ουρανό, αλλά είναι συνέπεια της δικής μας υπεβάρασης και του δικού μας τρόπου ζωής. Και ιδιαίτερα είναι αποτέλεσμα κερδοσκοπίας εκ μέρους ισχυρών οικονομικών παραγόντων. Πρόκειται για μια στρεβλή οικονομική δραστηριότητα, η οποία διαφορεί για την αξία του ανθρώπινου προσώπου. Έτσι βλέπουμε σήμερα το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών να διευρύνεται δραματικά. Κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη ζωφερή περίοδο θα χρειαστεί να υπάρξει μια αντίσταση στην αδικία. Είναι χρέος μας λοιπόν να στηρίξουμε την ελπίδα και την αντοχή του λαού μας και να αγωνιστούμε για μια δίκαιη υπέρβαση της σημερινής κρίσης. Γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί, αξιοποιώντας αυτά που μας ενώνουν, αφήνοντας κατά μέρος αυτά που μας χωρίζουν, για να φτιάξουμε μια διαφορετική κοινωνία. Μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, χωρίς κοινωνικές αδικίες και κοινωνικές ανισότητες, στην οποία ο καθένας θα έχει τη δική του ισότιμη θέση. Στο μήνυμα της ημέρας αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος, ενώ οι εορταστικές εκδηλώσεις συνεχίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως με μουσική εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας, η Μεικτή Χοροδία, η Αρμονία, τα Ηχοχρώματα. Διαβάζουμε στην Αξάρια διηγήσεις για τα μαρτύρια των Αγίων της Εκκλησίας. Δύο κυρίως σε μία μας κάνουν έκπληξη. Το πρώτο είναι η πίστη αυτών των ανθρώπων και το δεύτερο είναι η άκαμπτη γενναιότητα απέναντι στα πάση πτήσεως και ποικίλα βασανιστήρια τα οποία υπέστησαν. Βεβαίως υπάρχει μια μερίδα συνανθρώπων μας που θεωρούν ότι όλα αυτά είναι παραμύθια και μύθη και δεν έχουν καμία σχέση και ότι τα έχουν εγκεφέρει η Εκκλησία για να διαιωνίζει κατά την κρίση τους και αυτές τις δικές της καταστάσεις. Όμως για τους περισσότερους ανθρώπους που περιέχουν αλήθειες εκπλήσουν αυτά τα δύο σημεία. Από πού λοιπόν αλλήλονται οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας, αυτή την αγκαλάντα, την αγκράντα χτυπήση που τους προσδίδει η γενναιότητα για να αντιμετωπίσουν τα μαρτύρια. Και πιστεύω ότι κανείς δεν θα υπήρχε να αμφιβάλλει ή να ισχυρίζεται ότι όλα αυτά είναι μύθοι και αναλήθειες εάν πίστευε πραγματικά στο λόγο του Χριστού που έλεγε ότι εάν έχετε πίστη όπως είναι ένας κόκκος συναπιού, τότε αν πείτε λύσει αυτό το βουνό θα το αποκριστώσουν. Σήκω από εκεί και πήγαινε παραπέρα, τότε αυτό το βουνό θα σηκωθεί και θα πάει. Αν λοιπόν πιστεύουμε αυτό το λόγο του Χριστού, θα πρέπει να πιστέψουμε και τα υπόλοιπα. Και επανέρχομαι στον Άγιο Χαράλαμπο, ίσως κάποιος ισχυριστεί ότι να προτάξει τη νεότητα, ότι η νεότητα δεν υπολογίζει, είναι ένας άνθρωπος νέος που είναι πιο ανθεκτικός. Εδώ έχουμε έναν
νερό, 113 ετών, που είχαν καθεί όλες οι λειτουργίες του σώματός του, του οργανισμού του, που ήταν σε πτώση, σε κάμψη. Κι όμως βρίσκει αυτό το γεωργικό φρόνημα να αντισταθεί. Τα λέμε όλα αυτά, γιατί σήμερα μέσα σε όλο τον κατακλυσμό των ιδεών, των ρευμάτων, των αμφισβητήσεων, των ανατροπών, της κινούμενης άμμου που ζούμε στη σημερινή εποχή, όπου όλα ανατρέπονται και όλα αμφισβητούνται και τίποτα δεν μένει όρθιο, έρχεται ο Άγιος Χαράλαμπος να μας διδάξει αυτή την πίστη, γι' αυτό το λέω και το ξαναλέω αυτή την πίστη, και αυτή τη γενναιότητα του φρονήματος και την ομολογία αυτής της πίστεως, τη δημοσιοποίηση της ομολογίας, γιατί η πίστη δεν είναι μια εσωτερική διάθεση, κατάσταση, αλλά είναι εξωτερήκευση και στάση ζωής και τρόπος ζωής που γίνεται ορατός από τους άλλους ανθρώπους. Ας αποφασίσουμε λοιπόν, και αυτό μας διδάσκει ο Άγιος Χαράλαμπος, να δίνουμε μαρτυρία ζωής, μαρτυρία Χριστού, κάθε ώρα και κάθε στιγμή της ζωής μας. Χρόνια πολλά.